Τα ξυλόφουρνο είσαι μέσα. Έλα και εσύ. Πού είναι ο φούρνος? Μέσα. Πάμε μέσα να μου το δείξεις. Πάμε. Πάμε το φάμε πια. Φέρε τα κρασιά και μέσα στο ξυλόφουρνο. Τα καλά έτσι γίνονται. Έλα πάει να μου πεις τη συνταγή. Πόσο χρόνο είναι τόσο ο ξυλόφουρνος? Αυτό το σπίτι το πεθερού μου του πατέρα. Άκου να σου πω. Περίμενε, άστο τσιονετσιά. Περίμενε. Εσύ τον ήξερες τον Άγιο? Τον είχες βαντίξει πουθενά? Με θεωρείς να είμαστε την ίδια ηλικία? Όχι, μα σαν μικρό κοπέλι πράγμα δεν τον είχες αυτό. Πόσο χρόνο είναι? Πόσο χρόνο είναι τόσο ο φούρνος? Το σπίτι όλων των του πεθερού μου του πατέρα. Άρα είναι πρίκα. Άρα πήρες καλή πρίκα. Πήρε τη γυναίκα μου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Γιατί, και το φούρνο. Λοιπόν, το πατρικό του πεθερού μου, ναι. Το γκρέμισε όταν έφυγε από εδώ πέρα, από την Θεία, ναι. Και το ξανάχρησε όπως ήταν πριν. Μοναχός του. Μοναχός του, ολομόναχος. Λίγο κάθε μέρα. Με το... Μπήκε μέσα στο σπίτι. Μπήκε μέσα στο σπίτι με το ροντάμι, όλα αυτά. Α, μετά μου τα δείξες. Έλα σπίτι, να το βγάλουμε γιατί. Τι να κάνει τη ζημιά. Ναι. Να, έλα, Νίκο. Όχι, να κάνει τη ζημιά, ρε παιδιά. Άστο. Καταρχήν, άμα δεν πιει το κρασί, δίπλα στο τεζιάκι, δεν. Δεν έχει καμία σημασία. Εσύ από πού είσαι? Εγώ καταγωγή μου Βιαγιέτη. Α, Βιαγιέτη, χωριανή δηλαδή. Μαγκουφάκιδε. Α, μαγκουφάκιδε. Ωραίο. Ναι. Και πώ μπάντηξε, σε πάει. Το πώ πάλι θα πάει, ο παππού ήρθε πάει. Ο παππού ήρθε πάει. Το μαγκούφα το νοηζιά μονή. Μαγκουφάκι του γέρο. Οσκή δηλαδή. Ναι. Οσκή, Οσκάκι δηλαδή, σου είναι μικρό. Ο προγονό. Μετά εντάξει, πήγαν κάποιοι στο σκηνιά, κάποιο το ρωτάσει. Από εκεί ζωή να έχουμε. Το κρασί. Πολλαπλασιαστικά. Είναι, δικό σου είναι. Του πεθερού είναι. Του πεθερού. Και ο φούρνος και το κρασί. Όλα, του πεθερού. Όλα. Εγώ πήρα μόνο την κοπελιά, τίποτα άλλο. Εδώ τώρα ζυμώνανε παλιά, έκαναν τα ζυμωτά τους. Τι περιμένεις τώρα, δηλαδή τη δεκαετία του 30 να κάνουν τι. Ναι. Να πηγαίνουν στο φούρνο. Έχει ο καθένας το δικό του φούρνο. Τι γειτονιά στο φούρνο. Η ευκολία της. Τι γειτονιά στο φούρνο. Και βάλες εσύ τώρα, εσύ ο ψήστης. Εγώ είμαι. Εκεί τώρα τον ανάβουμε, τον επιρώνουμε, ναι, καλά, ναι. Ασπρίζει. Έχει τα κόλπα του. Έχει τα κόλπα του. Και μετά το βγάζει στα ξύλα. Τα βγάζει στα ξύλα. Και βάζει τα τυψά μέσα. Και βάζει τα τυψά. Πόση ώρα θέλει περίπου? Πόση ώρα? Πάνω από 2 ώρες, 3. 2 ώρες, ναι. Και κάνει το ψήσιμο. Άμα δεν ψηθεί 2 ώρες, δεν ψήνεται ό,τι να το έχει. Όσοι να το έχει. Εσύ τον εχρίζει στο φούρνο, βάνει την εφημερίδα. Η εφημερίδα κάνει τα βραγμένη εφημερίδα. Α, βραγμένη. Βραγμένη. Αν το κόλπο δεν το έχω ξαναδεί. Πότε θα σταθεροποιηθεί η εφημερίδα? Α, κάνει τη εφημερίδα. Δεν σταθεροποιείται. Μόνο τη βρέχει. Γίνεται σαν πυλό, α το πούμε. Ναι. Ω, έλα. Μπράβο, το κάνει ο Βάιστο. Τον μπλόκο και τελειώνει. Το σταυρώνει και τέλο. Ναι, βέβαια. Άμα το σταυρώσει, δεν ψήνεται. Άμα δεν το σταυρώσει. Παραδάμα. Και παίρνουμε και το μεζέ μας. Ναι, ναι. Και πάμε να δούμε και το. Έλα. Πάμε να το ψήσουμε μέσα. Πάμε μέσα. Με τη χέρα εγώ. Λουκούμι. Αυτή είναι η αδερφέτα. Νικολής είπαμε. Ναι. Έρχομαι Νικολή, κατά πόδα εγώ. Από πίσω σου κλειθώ. Πάμε μου δείξε το σπίτι. Έρθετε αυτός, δεν τρέπετε μόνο. Πάμε μου δείξεις, να με ξαναγήσεις. Εσύ είσαι το κορίτσι του? Εγώ. Εσύ είσαι.
Μαζί με το Σίβητα στην οπλογία. Τι κάνετε? Ελάτε να πενταλείτε και ό,τι φοράει. Ευχαριστώ σκάση. Μαζί ήταν με τον Άγιο τώρα στην οπλογία. Λίγο το γιατρό με το λίγο. Γιατί είναι η φίλη μας. Περίμενε, φέρ το τεψί, αλλά οπωσδήποτε πάει. Και πες το τραπέζι το φέρει. Είναι του θείου Φιλενάδα. Έλα σου πω, ο γαμπρός καλός είναι. Πάρα πολύ. Ψήνει καλά τα ψητά. Όλα τα κάνει καλά. Δηλαδή τον πήρε το φούρνο και τον... Όλα τα πάρει. Ό,τι έχουμε. Ό,τι έχουμε. Του λέω ποια είναι η πρίκα σου, μου λέει φούρνο. Η πρίκα του είναι η γυναίκα, τίποτα. Η γυναίκα. Πόσα χρόνια ζει μόνο. Την ήξερε ότι δεν είχε πρίκα. Ναι. Την αγάπησε και την. Την αγάπη. Εσύ πόσα χρόνια φουρνίζεις? Εγώ φουρνίζω από κοπέλι. Κουνενό, ήκανε. Σου πετύχαινε. Ούτε και πολλά δεν μου πετύχαινε. Πότε πετύχαινε, ότι όσο ήταν μια ολιά, ήταν μπίζιλο. Ταρμίζονταν. Επειδή τι προάλλε να κάνουν κουνενό, και εγώ το πάω σε πολλού ανθρώπου. Που ήταν 6,5 γαδόλου. Τελειώσαν αυτά, τελειώσανε. Μου δεν κουνενί, μου δεν δημόσανε. Έχω κάνει, έχω κάνει 4 φορές κουνενό. Μπράβο, και πετυχαίνει. Έτσι, 2 φορές. Για ελάστε στο τραπέζι. Αφιάστε ένα μεζέκο. Για κάτι ήταν, δε φούγω, και ένα κομματάκι. Έλα. Έλα, έλα. Στο ξυλόφουρνο δεν τρώτε. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς όρισες. Άφησε και το σώμα. Κάτσε να φάμε όλοι μαζί, εδώ που δεν έχουμε φάει. Το μπουφάν σου. Εδώ που δεν έχουμε τις παπάδες. Για έλα, κάτσε. Μία πατάτα θα βάλω εδώ. Στο πιατάκι. Όχι, εδώ, για να μην σας... Έλα, σε ρωτήσω εγώ σένα. Τον Ευμένιο, τον... τον θυμούμαι και εγώ τον Ευμένιο. Τον θυμάσαι, έπα ήταν και αυτός. Έλα. Εδώ θα πάρεις την έντευξη, εδώ. Για τον Ευμένιο. Για τον Ευμένιο. Ναι, γιατί είναι ειδική. Τον θυμάσαι εσύ καθόλου τον είσαι. Εγώ δεν θυμούμαι, πάνε για. Μητσόκο, πέλη, εσύ σου είναι... Είμαι και εγώ μικρή και δεν τον θυμάμαι. Τον θυμάσαι ποια ηλικία τον θυμάσαι. Τον θυμούμαι όταν ερχόταν, ήταν καλό και μεγάλος. Και τότε τον έφυγε. Όταν κατέβηκε, δηλαδή σαν δεύτερη φορά, ας το πούμε, από την Αθήνα. Στον Άγιο Νικήτα. Και εδώ είναι ο άντρας σου. Το συναδερφός. Ο αδερφός. Αυτό συναδερφός μου ήταν αντινομάρχης στο Ηράκλειο. Α, αντινομάρχης. Αντινομάρχης. Και το άντρας σου. Ο άντρας μου, η Δονίδα στον άντρα. Όξο είναι. Δεν τον έχεις φωτογραφία. Δεν τον έχω φωτογραφία. Δεν τον έφερω κάθε μέρα. Μα δεν πρέπει να τον έχεις πρώτη μόνη. Ο πατέρας μου και ο πεθερός. Α, ο πατέρας σου είναι τον έχεις ο πεθερός. Ναι. Όταν χωρίσω με βάζουν. Όταν χωρίσω με βάζουν. Όπως πορτοπαθάνια βγάνει τον άλλο. Αυγάνει τον άλλο φωτογραφία. Και έτσι είσαι εσύ παλιλήνες. Και ποιος είναι ο παππούς του αντρούς μου. Ο παππούς του αντρούς σου. Ναι. Και οι άλλοι είναι η πεθερά μου και ο πεθερόν. Η γέρη. Ναι. Και αυτή είναι αδέρφια του αντρού μου, όλοι. Όλα τα αδέρφια. Όλα τα αδέρφια. Έλα να πάρεις ένα μεζέ, έλα. Θα πάμε. Έλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήπειρες μεζέ, ήπειρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου. Και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Και εγώ χάρηκα. Και εγώ. Σας είχε τον ελάτρε μου. Και εγώ Χριστίνα καλή, αλλά η Σύφης ήταν ξεχωριστός. Η Σύφης ήταν πάει στον τόπο. Του τώρα πόσο παλιό σπίτι είναι. Και θέλω ότι είναι την καμάρα. Έχει καδάκια. Ανακαίνισε μετά, ε. Χάρηκα πολύ. Πάθαμε και μια ζημιά. Και πάθαμε και αυτό βλέπω τι πάθατε. Έτσι που δεν υπήρχε πρασινάδα στο χωριό, μια κοπανιά, έγινε και το πιο πράσινο χωριό, παιδιά. Καταγούρι. Ε; Ε;